Σε μια μεγάλη γειτονιά μετατράπηκε σήμερα όλη η χώρα, ανήμερα του Πάσχα. Στην πρωτεύουσα οι δρόμοι γέμισαν με ψισταριές, ενώ στη Θεσσαλονίκη το γλέντι ξεκίνησε από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η παράδοση συνεχίζεται. Η Αθήνα γλεντάει. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Ετοιμαστήκαμε, οργανωθήκαμε, ούτε χιλιόμετρα, ούτε φεύγα. Γειτονιά και οικογένεια. Θα μοιράζει τα έξοδα, οικονομική κρίση. Στους άδειους δρόμους της πόλης από τις πρώτες πρωινές ώρες στήθηκαν οι σούβλες για το ψήσιμο του Οβελία. Ξυπνήσαμε στις 7, ετοιμάσαμε το αρνί, το περάσαμε στη σούβλα, το ράψαμε. Σε επιλωτές αυλές, ακόμα και στο δρόμο, πραγματοποιήθηκε το ψήσιμο του Οβελία, πυρώντας με αυτόν τον τρόπο το έθιμο στην πόλη. Στα Αθήνα, μεγαλώσαμε σε Αθήνα να ψήσουμε. Έχετε αφήσει τους άλλους να σουβλίζουν. Και σουβλίζουν, εγώ πίνω την πυρίτσα μου, τα μεζεδάκια μου και τη βγάζουμε μια χαρά. Οι άντρες στην ψισταριά και οι γυναίκες στην κουζίνα, προετοιμάζοντας τους μεζέδες και τα συνοδευτικά του αρνιού. Να έρθουν τα αγαπημένα πρόσωπα, να φάμε, να πιούμε. Αρνί, κοντοσούβλι, κοκορέτσι χωρίς τζατζίκι δεν λέει. Στο γαλάτσι οι κάτοικοι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να φύγουν αλλά ήθελαν να απολαύσουν τον Οβελία στη φύση, βρήκαν τη λύση. Και έτσι έφεραν τις ψισταριές τους στο κοντινό πάρκο. Έφεραν σήμερα τις ψισταριές, είναι μια παράσταση που κάνουμε κάθε χρόνο. Εδώ στη φύση έξω. Και όσοι δεν μπόρεσαν να σουβλήσουν τον Οβελία, βρήκαν εναλλακτικές λύσεις στους φούρνους της γειτονιάς. Και έχουν γεμίσει. Ούτε ένα λουκάνικο δεν χωράει τώρα μέσα. Ο Δήμος Αμαρουσίου για ακόμα μια χρονιά έστησε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι, με πάνω από 100 αρνιά να σουβλίζονται και να προσφέρονται στους δημότες. Θέλουμε να περάσουμε ένα Πάσχα όπως όλοι που μπορούν να το περάσουν καλά. Από νωρίς έπιασαν δουλειά και οι σούβλες στη Θεσσαλονίκη. Είναι τα σουβλάκια για τα παιδιά και το κατσικάκι για τους μεγάλους. Εύωσμος Θεσσαλονίκη σε μια γειτονιά και οι γείτονες όσο περνάει η ώρα γίνονται και μια παρέα. Προσέξτε τι γίνεται. Δύο διαφορετικές ψισταριές, δύο διαφορετικά τα αρνιά, πάρα πολλά τα κρεατικά που όμως θα στρωθούν σε ένα τραπέζι. Όλη η γειτονιά είμαστε ενωμένοι κάθε χρόνο. Το κυριότερο είναι η παρέα. Αν δεν έχεις καλή παρέα. Ένα αρνάκι φτωχικό βάλαμε. Στην Θεσσαλονίκη υπάρχουν παρέες που πρωτοπορούν. Έχουν επιστρατεύσει ακόμη και DJ για να εκτοξεύσουν το κέφι στα ύψη. Όπως ο Γιώργος που βλέπουμε ήδη εδώ. Και τι περιλαμβάνει το ρεπερτόριο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει ποντιακά, λαϊκά και ανάλογα πώς εξελίσσεται το κέφι. Και οι δρόμοι του ναυπλίου πλημμύρισαν με ψισταριές, με τα παραδοσιακά καταστήματα εστίασης να ψήνουν τα αρνιά στο δρόμο και τα πεζοδρόμια. Και αφού φάγαμε ό,τι υπήρχε στο τραπέζι, ήρθε η ώρα να κάψουμε τις θερμίδες. Πώς θα γίνει αυτό? Φυσικά με αρκετό χορό.